Λοιπόν, για πάμε στο Νίκο Ζέρβα, ο οποίος έχει δίπλα του. Ποιον Νίκο? Στο βοηθό του coach και ενδύνοντα ο Γιώργο Δέδα, ο οποίος ήταν πάλι ξανά δεύτερος σήμερα, έτσι, προπονητής, γιατί όπως είπα και στη μετάδοση, ο coach Καΐρης είναι στο ξενοδοχείο. Έχει ένα άνθρωπος πολύ ψηλό πυρετό, οπότε η προαγωγή έφερε γούρι, να το πω έτσι ξανά. Coach, νομίζω ότι το βασικό που εμένα μου έκανε εντύπωση, με τι πάμε στα αγωνιστικά, είναι ότι κατάφερε μια νέα ομάδα από τον Ολυμπιακό μέσα σε 48 ώρες να αντιδράσει και να το δει τελείως διαφορετικά. Δεν σας πήρε από κάτω δηλαδή. Πραγματικά ο τρόπος που χάσαμε, όχι την πάγια μικρή ομάδα, απλά πιστεύω ότι παίξαμε για 33 λεπτά, πραγματικά, αν εξαιρέσει, εντάξει, για 30 λεπτά, αν εξαιρέσει τα πρώτα 3-4 και τα τελευταία 7, παίξαμε πάρα πολύ καλά για εκτός έδρας μάτς, κόντρα σε μια ομάδα πολύ ποιοτική που έχει κερδίσει τη Βιλερμπάν 40 πόντους στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πραγματικά δεν μιλούσε άνθρωπος για 3 ώρες μετά το μάτς, δεν ακούγονταν καμία φωνή, όλοι ήταν στεναχωρημένοι και αυτό μας έδωσε ένα έξτρα κίνητρο και μια έξτρα, πώς να σου πω, αμεσότητα στην κατάσταση, ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η Άλμπα είναι μια ομάδα που παίζει, έχει άγνοια κινδύνου, παίζει για να παίζει, ενώ ότι δεν υπάρχει πίεση. Το λένε και οι ίδιοι. Ναι, εμείς θέλουμε να βγάλουμε παίχτες, δεν μας ενδιαφέρει το σκορ. Αν κερδίσουμε καλώς, με τον ίδιο τρόπο θα παίξουμε. Οπότε είχαμε πει από την αρχή, αν παίξουμε καλά, αγκρέσιμο από την αρχή και πάρουμε μια διαφορά, πιστεύω με την εμπειρία μας κάτι που έγινε θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Οπότε πιστεύω ότι παίχτες ανταποκρίθηκαν στο 100% σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό που λέγαμε την Τρίτη το βράδυ είναι τελείως αντίθετο. Ο Ολυμπιακός έχει 23 assist, έχει βάλει πολύ μεγάλα σουτ. Γενικότερα λειτουργούν όλα ρολόι. Δείγμα της δουλειάς που γίνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες που αρχίζει και βγαίνει στο παρκέ. Είναι το δεύτερο στοιχείο που κρατάτε από αυτή τη διάβολη εβδομάδα. Ναι. Με 7 λάθη και εκτός έδρας μάτς κόντρα σε μια ομάδα η οποία μπορεί σαν ταλέντο και σαν ονόματα να μην έχει παίχτες σε επίπεδο Bayern, ας πούμε. Αλλά είναι παιδιά που πιέζουν, παίζουν αγρέσια και τις προπονούνται. Κάναμε μόνο 7 λάθη και 23 assist. Βέβαια η assist είναι συνέπεια και τον shoot που βάλαμε, αλλά στο πρώτο μήχρονο, ειδικά πριν βάλουμε τα shoot, κάναμε και φάσεις μέσα στο καλάθι, με πάσες στον Νίκο, με πάσες με κοψίματα, με ένα σκουπάσεις ομαδικής δουλειάς. Οπότε ναι, αυτό το κρατάει. Όλοι ήταν και οι 12 παίχτες, μου φαίνεται που παίξανε, δεν ξέρω αν σκόραρε ο Κέβιν τώρα, δεν το θυμάμαι. 11-12. Ναι, αλλά και ο Κέβιν ακόμη πρόσφερε λίγο ηρεμία, έδωσε μία assist, θα μπορούσε να βάλει ένα τρίποντο. Όλοι πραγματικά 11-12 παίχτες παίξανε στο ρόλο του σήμερα εκπληκτικά. Ανταποκριθήκατε ακόμα και στη ζώνη της Άλμπα, η οποία έχει μπερδέψει πάρα πολύ την πάλι. Ναι, το είχαμε δει ότι το κάναμε τον Παναθηναϊκό, το είχαμε συζητήσει, δεν είχαμε χρόνο να το κάνουμε, το είπαμε μόνο στο χαρτί εντός εισαγωγικών στο πινακάκι, και το περιμέναμε ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Τώρα θα ήταν ζώνη απλή, θα ήταν ζώνη box and one που παίξανε σήμερα στα playmaker μας. Ευτυχώς όμως την κατάλληλη στιγμή πήραμε καλές αποφάσεις και βάλαμε σου το οποίο ήταν ελεύθερο. Δείγμα ότι διαβάσαμε σχετικά εύκολα τη ζώνη αυτή. Για να κλείσουμε, ο Ολυμπιακός διατήρησε μια παράδοση που τον έχει δεύτερο στις διαβολοβδομάδες με 29 νίκες και ποτέ να έχει 0-2. Σίγουρα το 1-2 πριν την αναχώρηση είναι ένας καλός ρεαλιστικός στόχος. Θα μένει μια πίκρα που δεν πήρε από τα απόλυτα. Πιστεύω ναι. Το μάτς της Bayern, χωρίς να θέλω ξανά να υποτιμήσω την Bayern, ήταν δικό μας μάτς. Λίγο ξεχαστήκαμε με το Λό, το οποίο τον ελέγχαμε μέχρι εκείνο το σημείο στον αγώνα, έβαλε δύο τρίποντα μεγάλα, ένα μπαρτέλ και μετά ήταν δύσκολο. Αλλά πιστεύω είναι μια γλυκόπαιδη γεύση. Αν μη τι άλλο, δείχνει ότι η ομάδα και με τη Ζάλγκυρης και με την Bayern και σήμερα ότι έχει βρει τουλάχιστον έναν τρόπο παιχνιδιού που... Και ορθολογικό. Ναι, που βγαίνει. Δηλαδή ο Τέιλορ προσαρμόζει το παιδί, μας δίνει κάποια στοιχεία. Ο Γουίλι, αν και με την Bayern δεν ήταν τόσο καλός. Ο Ριτ σήμερα ήταν πολύ καλός μέχρι να χτυπήσει. Ο Ρούμπιτ ανεβαίνει πάρα πολύ. Και αυτό είπε ότι συζητήσαμε ότι επειδή έχει παίξει με την Άλμπα, έχει παίξει εναντίον... Ξέρει, ναι. Ναι, έχει παίξει με το Σίγμα, που ήταν ο βασικός στόχος μας να τον βγάλουμε έξω από το παιχνίδι. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θήμαν δεν θα παίζει, οπότε... Και πέραν ότι ο Σίγμα είναι βασικός πόλος και δημιουργίας και σκοραρίσματος, και το συζήτησα με τον Όγκη και ήταν έτοιμος και το παιδί μπήκε από την αρχή εκπληκτικά σε αυτό το κομμάτι. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Δέδα. Θα επιστρέψουμε με κάποιον παίκτη σε λίγο, παιδιά. Οπότε... Ωραία. Έγινε, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Αρμάνι Ανατολού 68 όλα, 5 και 40 πριν από το τέλος. 2,5 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, Βαλένθια Χίμκι στο 66-64 και καλησπέρα σας, πολύ καθυστερημένα. Βεβαίως, γεια σας. Σπόρ FM 94,6, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων, Κωνσταντίνα Πανούτσου, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής. Τα μηνύματά σας, θυμίζω στα γρήγορα, σούπερ, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολή στο 19-6-19-0,31 η χρέωση.
sportfm.gr, κλικάρετε στον πάνω μέρος της κεντρικής εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε από εκεί το μήνυμά σας, δωρεάν, ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας, fightclub2.0 στο facebook για την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Το ίδιο είναι ένας από τους τρόπους για να γράψετε στο YouTube και να βρείτε το κανάλι της εκπομπής στο YouTube, στο οποίο κανάλι, να θυμίσουμε, γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχει κόσμος που δεν το έχει πάρει χαμπάρι και λογικό είναι. Συγγνώμη που το μαθαίνετε τώρα, και 48 ώρες μετά, παιδιά, από την Τρίτη το βράδυ υπάρχει πάνω βίντεο με Mac Papas, με μεγάλη επιστροφή, το τέταρτο επεισόδιο. Τραγούδια. Με δύο καινούργια τραγούδια, μεγάλη επιστροφή Mac Papas, τέταρτο επεισόδιο του Fight Club στο YouTube. Και τι σας έχουμε για πέμπτο, την Τρίτη στις 8 στο κανάλι του Fight Club, live, το πρώτο live. Θα δούμε. Πρώτο live. Θα τελειώσει. Θα αρχίσει. Θα αρχίσει, ναι. Με καλεσμένο τον έγκριτο καθηγητή διαιτησίας των παγκοσμίου φήμης και ακτινοβολίας, Σλόμπονταν Ουγκατίνοβιτς. Μεγάλη μας τιμή σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις, να πούμε. Βεβαίως. Για να μιλήσει για όλα τα θέματα διαιτησίας, για το VAR, για το πώς έχει πει στη ζωή μας, για τα σφάλματα που γίνονται και όλα αυτά. Ο κύριος Ουγκατίνοβιτς, ο άνθρωπος ο οποίος εισηγήθηκε την είσοδο του VAR στο ποδόσφαιρο, να το πούμε αυτό το πράγμα, θα πει περισσότερα και ο ίδιος την Τρίτη, θα είναι live για να μπορεί να απαντήσει και σε δικά σας ερωτήματα, έτσι, τα οποία θα στέλνετε την ώρα της εκπομπής. 8 η ώρα την Τρίτη το απόγευμα. 8 η ώρα. Για τουλάχιστον μια ώρα. Έτσι. Λοιπόν, μπαίνετε, πιάνετε στασίδι στο κανάλι του Fight Club στο YouTube, το οποίο το βρίσκεται είτε ως Fight Club 2.0, είτε γράφετε youtube.com/fightclub με εύχεση κεφαλαία. Τέλος πάντων, πολλοί τρόποι να το βρείτε. Πιάνετε στασίδι 8 done, έτσι, γιατί εδώ πέρα έχουμε live, έτσι. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, θα το βλέπεις και μετά ως βίντεο, αλλά άλλη χάρη έχει το live. Ναι, πώς θα απαντήσεις, πώς θα στείλεις εκείνη την ώρα. Και είναι και έτσι μια επικοινωνία που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ με τον κύριο καθηγητή. Λοιπόν, οπότε Τρίτη στις 8 το ραντεβού, αυτό το πρώτο live του Fight Club στο YouTube. Λοιπόν, τι άξιζα να πω, Fight Club 2001 στο Instagram για Μερακλείδες, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης. Και πάμε κατευθείαν να συνεχίσουμε. Έχουμε δεύτερη μέρα, γιατί ακολουθούμε τα ρεπορτάζ. Ναι. Δεύτερη μέρα αντικαπνιστικού νόμου και Κώστα, θέλω να πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι κάποια από τα πράγματα που είπαμε χθες πιάσαν τόπο. Δεν πιάσαν. Πιάσαν τόπο. Δεν πιάσαν. Διότι χθες, θυμάστε, λέγαμε, είχαμε 235 κλήσεις, εκ των οποίων μόνο 58 ήταν καταγγελίες και είπαμε, παιδιά, εντάξει, πρώτη μέρα που υποτίθεται ότι ξέρεις, φορτώνεις κιόλας την πρώτη μέρα. Δεν ήταν ικανοποιητικά τα νούμερα. Είπαμε, πάμε λίγο να σφιχτούμε, να ζοριστούμε, να πάμε καλύτερα τη δεύτερη μέρα. Και έχω να σας πω ότι πήγαμε αισθητά καλύτερα τη δεύτερη μέρα. 347 κλήσεις. Ωραία. Mm-hmm. 55 ζήτησαν βοήθεια για διακοπή καπνίσματος. Ναι. 108 ζήτησαν γενικές πληροφορίες για τον αντικαπνιστικό. 63 δεν ολοκληρώθηκαν. 20 έκλεισαν τη γραμμή πριν μιλήσουμε εκπρόσωπο. 14 αφορούσαν σε άλλο ζήτημα. Αλλά 87 σε σχέση με τις χθεσινές 58. Αφορούσαν καταγγελίες. Οπότε έχουμε σε εμένα δύο μέρες. Με ενδιαφέρουν περισσότερο οι 14 που αφορούσαν σε άλλο ζήτημα. Ναι. Εμένα προσωπικά. Ναι, ναι, ναι. Θες να μάθεις τι. Πάρα πολύ. Δεν την έχουμε αίρεση αυτή πάρα την πληροφορία. Θέλω να μάθω ποιος παίρνει το συγκεκριμένο νούμερο και συζητά για αυτό. Μπορεί να είναι, ξέρεις τι, μπορεί να είναι άλλες παραβάσεις σχετικής νομοθεσίας που δεν αφορούν. Όπως θα μου φέρνετε τα συμβουλάκια, θα μου φέρετε και ένα πακέτο τσιγάρα. Μπορεί να είναι. Παίζει αυτό. Ναι. Το έχεις κάνει. Φυσικά. Αλήθεια. Βεβαίως. Από μέρη που παίρνω συχνά και είμαι πελάτης. Δεν παίρνω πρώτη φορά κάπου. Α, από κάποιο που τύπου μιλάς στον ενικό που έχουν τα στοιχεία σου και σε ξέρουν. Παίρνω τηλέφωνο και λέει, γεια σας κύριε Κώστα. Εντάξει, Okay, εντάξει. Εκεί και το πάντα, σας παρακαλώ, πολύ και πάντα με tip μετά. Και εντάξει, τώρα, αφού θα έρθει που θα έρθει το παιδί. Εντάξει. Και ξέρεις ότι θα βρει 10 περίπτερα στο διάβα του. Δεν είναι ότι θα τον στείλεις και πουθενά αλλού. Ζητάς πολύ ευγενικά. Συνήθως το φέρνουν. Τώρα, τύχει καμιά φορά να ξεχαστεί, δεν χαλάει ο κόσμος. Τον βρίζεις από μέσα εκείνη την ώρα. Εντάξει. Αλλά δεν χαλάει ο κόσμος. Εντάξει. Λοιπόν, τα πήγαμε καλύτερα, παιδιά. 58, 87, είχαμε σχεδόν 50% αύξηση. Όχι σχεδόν, ακριβώς 50% αύξηση τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, πάμε αύριο και μεθαύριο όλο και καλύτερα. Πάμε όλο δυνατά, πάμε ελληνικά. Και πρώτα προστήματα χθες βράδυ σε επιχειρήσεις. Και σε πελάτες και σε επιχειρημάτες. Νέα Σμύρνη, μάλιστα. Άρχισαν τα όργανα. Άρχισαν τα όργανα, μάνα μου. Τι 500 κουμπές, τι έπεσε, ξέρουμε. Αυτά που διάβαζα χθες. 100 νομίζω στον. Πελάτη και 500 στο μαγαζί. Και 500 στα μικρά μαγαζιά. Είναι ένα λόγο στο μέγεθος. Ναι, 500, 1000 νομίζω από 100 τετραγωνικά μέχρι 300 και 2000 κάνω τον τρακοσιονί. Κάπως έτσι, άμα το θυμάμαι καλά. Μιλάμε για ταρίφες τώρα, όχι αστεία. Και αυτά είναι τα πρώτα, έτσι. Μετά
Είναι αυτό που λένε μετά μπήκες μόνος στη μαύρη λίστα. Mm-hmm. Ξέρεις, έχουμε και δεύτερη μέρα πέφτει, δεύτερη φορά πέφτει γκτάου. Γι' αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση τον προϋπολογισμό αύξηση κάτι 100 τόσα εκατομμύρια. Σου λέει, να τα, άμα τα υπολογίσουμε αυτά, να τα. Να τα, να το πλεώνασμα. Έτσι. Να το πειρατικό. Τυχαία το βάλανε, ρε. Τυχαία το βάλανε. Σου λέω, έχει γίνει, έχουν σφίξει τα γάλατα. Θυμίζω ότι όλα αυτά γίνονται τη μέρα επίσης όπου έχουμε την πρώτη φυλάκιση ηλεκτρονική πειρατεία στην Ελλάδα. Α, μάλιστα. Έτσι. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι αυτό. Στην Κομωτινή. Ναι. Έτσι, βέβαια, είναι μια ιστορία με ένα τύπο του, στον οποίο έχουν αρχίσει να κάνουν ποινικές διώξεις από το 2009. Λοιπόν, αυτός είχε τέλος πάντων κάτι sites όπου έδινε ταινίες, μουσική, βιβλία, προγράμματα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, πολύ πράγμα. Του κάναν ποινικές διώξεις, αυτό συνέχισε, άλλαζε απλώς όνομα και συνέχιζε. Ναι. Λοιπόν, τώρα το τσιμπήσανε κανονικά και το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κομωτινής τον καταδίκασε σε ποινή κάθεξης 5 ετών και μάλιστα οδηγήθηκε κατευθείαν στη φυλακή, χωρίς αναστολή, χωρίς τίποτα. Εντάξει. Άμα είχε κλέψει, ξέρω εγώ, καμιά 500 εκατομμύρια, θα ήταν έξω τώρα, για να τα λέμε κιόλα. Άλλοι και άλλοι δεν είναι μέσα. Εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνετε ότι διαδικασμένο είναι αυτό, έτσι. Βεβαίως και είναι διαδικασμένο. Λέω ότι είναι απλά 5 χρόνια τώρα να φάσει γι' αυτό. 5 χρόνια, ρε. Θα μπορούσε χρόνια. Να υπάρχει κάτι άλλο, να υπάρχει νέα εργασία, ξέρω εγώ. Να πιάνει υπολογιστή και να κάνει κάτι, να του κάνει κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι συμπολόγησαν σου λέω και τις 4 ποινικές διώξεις που είχαν προηγηθεί ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν ήταν σωρευτική η ποινή. Δεν το γνωρίζω νομικά, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά 5 χρόνια είναι η αλήθεια. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πολλά και με αυτά που βλέπουμε να γίνονται και να μην γίνονται στην Ελλάδα σε άλλα και άλλα εγκλήματα. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ισχύει. Τέλος πάντων. Ισχύει. Τέλος πάντων, τα λέμε. Δεν ξέρω αν είναι για γνώση και συμμόρφωση ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με τα εξωαθλητικά νέα, θέλω να πω κι άλλο ένα. Με τα δικαστικά νέα. Με τα δικαστικά νέα, ναι. Σε δικαστικά νέα, ένα τελευταίο θέλω να πούμε, γιατί είναι, έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Δεν έχει φτάσει στον ελληνικό. Τύπο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ονόματι Bruce Bagley, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, ωραία, ετών 73. Αυτός ο τύπος θεωρείται αυθεντία στο να βρίσκει τις διαδρομές του χρήματος. Ναι. Και έχει γράψει βιβλίο το 2015 με τίτλο Drug Trafficking, Organized Crime and Violence in the Americas Today. Έχει δουλέψει ως σύμβουλος του FBI και του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας και της δίωξης ναρκωτικών της Αμερικανικής, βοηθώντας τους να βρούνε διαδρομές χρήματος. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτός ο τύπος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι βοήθησε να ξεπληθούν 3 εκατομμύρια δολάρια από τη Βενεζουέλα και κράτησε 3 εκατοστάρικα για πάρτι του. Εντάξει, η κλασική περίπτωση του υπεράνω. Ναι, αίρεση. Ναι, αίρεση ο Θεός. Το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί σου λέει ποιος θα με υποψιαστεί εμένα. Εμένα, τελευταίο θα είμαι που θα φτάσουν. Ναι, πρώτα θα πάνε στον Πάπα και μετά σε μένα. Έτσι, έτσι, λοιπόν. Κανονικά πήρε την προμηθεούλα του. Κατηγορείται ότι πήρε την προμηθεούλα του. Το 10% πότε το τσιμπήσα και λέμε εσείς κύριε καθηγητά. Εσείς. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό. Μια άσκηση κάναμε να δούμε αν είστε σε ετοιμότητα, παιδιά, έτσι. Το τύπο, τρομερός τύπος. Φανταστικός, μαγικός πραγματικά. Στα Ναργιλεδάδικα, παιδιά, δεν ξέρω τι ισχύει, συγγνώμη. Δεν ξέρω τι ισχύει τώρα στα Ναργιλεδάδικα. Να ορίστε, πάρτε τηλέφωνο εκεί πέρα και ρωτήστε. Να, άλλα ζητήματα. Να, για ποιο άλλο ζήτημα μπορείς να πάρεις το. Στη συνέχεια του δικαστικού ρεπορτάζ, ναι, συγγνώμη, στη φυλακή ο Σέρχιο Κόκε. Ναι, χωρίς εγγύηση, χωρίς τίποτα. Χωρίς ελαφρυντικό. Χωρίς ελαφρυντικά, ναι, ναι. Είναι στενάχωρα πράγματα αυτά. Τώρα, ακούστε κάτι πράγματα. Η σύλληψή του έγινε ως εγκέφαλος της πείρα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος παίζει τέτοιο σκληρό παιχνίδι στην πλάτη του Σέρχιο του Κόκε. Κατηγορία σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση εγκλημάτων κατά της δημόσιας υγείας και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών. Όλα αυτά. Και ο αδερφός των αμεσοκρατούμενους και 5 ακόμα άτομα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Τίποτα. Λευτεριά στο Σέρχιο και Νίκο Ζερβάς. Ναι. Έλα, Νίκο.
έχουμε τον Γιώργο Πρίντεζη μαζί μας. Λίγο επιστροφή στις νίκες. Αυτό που είπα και στον coach βέβαια είναι ότι νομίζω ότι πέραν την εμφάνιση, αυτό που κρατάω είναι η αντίδραση. Μετά από δύο μέρες, μια κακή ήττα στην ψυχολογία, καταφέρατε και αντιδράσατε. Συμφωνείς? Εντάξει, σίγουρα να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ιδιαίτερα την περίοδο που ακόμα προσπαθούμε να γίνουμε όσο περισσότερο ομάδα μπορούμε και να βελτιωθούμε. Είναι σημαντικό να κερδίζεις. Εμείς το έχουμε καταφέρει αυτό πάρα πολλές φορές. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό, ακόμα και όταν δεν παίζεις καλά, να καταφέρεις να παίρνεις το ροφυλό. Το έχουμε κάνει για άλλες χρονιές, φέτος το έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε. Κάναμε μια πολύ καλή νίκη σήμερα απέναντι σε μια πολύ σοβαρή ομάδα. Και πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά και ακόμα πιο καλά και να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Αγωνιστικά τι ξεχωρίζεις? Την επιθετική επίθεση που ήταν εξαιρετική ή ότι είχατε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση και στην άμυνα μέχρι να καθαρίσετε το παιχνίδι? Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και στην άμυνα. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που θέλει να τρέχει πολύ και να έχει βιάσει τον εκβιασμό, ιδιαίτερα μέσα στο γήπεδο της. Προέρχεται από δύο επιτυχή αποτελέσματα, οπότε είχαμε ένα παραπάνω κίνητρο σε συνδυασμό με την ήττα που κάναμε και που μας πείραξε πάρα πολύ. Εγώ είναι μια, το τι πια την πρώτη στιγμή, ότι είναι μια δύσκολη σεζόν, μια πολύ περίεργη σεζόν που ο Ολυμπιακός ακόμα καταλαβαίνει και μαθαίνει πώς να πορευτεί σε αυτήν. Νομίζω ότι με αυτές τις νίκες τα νέα παιδιά μπαίνουν λίγο περισσότερο στο κλίμα της ομάδας, γιατί νομίζω ότι προσπαθεί να χτίσει και μια νοοτροπία, έτσι, να ξαναβρει το πόδι. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να κερδίζεις, όπως είπα και προηγουμένως, ότι έχω περάσει πάρα πολλές χρονιές σε αυτό το επίπεδο και γνωρίζω πολύ καλά το πόσο σημαντικό είναι να μην παίζεις καλά και καταφέρεις να φέρεις το ροσφυλό. Εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, το έχουμε καταφέρει. Έχουμε τύχει και άλλες ομάδες οι οποίες δεν παίζουν καλά αλλά κερδίζουν. Οι παλαιότερα και εμείς υπήρχαν περίοδοι που δεν ήμασταν καθόλου καλοί αλλά καταφέραμε να βρίσκαμε έναν τρόπο και κερδίζαμε. Γιατί τα θετικά αποτελέσματα γενικότερα φέρνουν τη συσπήρωση, φέρνουν ηρεμία. Ηρεμία για την καλύτερη και την ποιοτική δουλειά. Αλλά νιώθεις και καλύτερα. Βρίσκει την καλύτερη ψυχολογία και ατομικά αλλάξει ομάδα. Να κλείσουμε το κλειδί, να μην κοιτάτε τη βαθμολογία. Ναι, νομίζω ότι μέχρι στιγμής, έτσι με το ξεκίνημα που έχουμε κάνει, επιβάλλεται να μην την κοιτάμε. Πρέπει να κοιτάμε την ομάδα μας, θα βελτιωνόμαστε. Θεωρώ ότι γενικότερα στα τελευταία παιχνίδια είμαστε βελτιωμένοι, συγκριτικά με την αρχή της χρονιάς. Αλλά αυτό που είπα και προηγουμένως, οι νίκες να τους μετράνε. Το να είσαι βελτιωμένος από μόνο του δεν φτάνει. Και ενώ παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι με την Bayer στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας στο τελευταίο πεντάλεπτο και τη χάσαμε. Οπότε μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη σοβαρότητα, μεγαλύτερη σεμνότητα και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Πρίντεζη, παιδιά. Ναι, ωραία. Οπότε σας αφήνω, έχουμε ολοκληρώσει το ρεπορτάζ. Ξαναλέμε για τις εξετάσεις του Ρίντε αύριο, έτσι, μόλις επιστρέψει η αποστολή. Δεν φαίνεται να είναι καλά, έτσι, αλλά ας δούμε τις εξετάσεις. Ωραία. Έγινε, Νίκο. Εντάξει. Ναι, καλό βράδυ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ματσάρα στο Μιλάνο 74-77 είναι, έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει η Αρμάνη πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Πήρε το rebound η Εφές, έχει κερδίσει φάουλ με τον Λάρκιν. Που έχει την ευκαιρία να... Ενώ πολύ ενδιαφέρον μάτς και στη Βαλένθια. 78-76 προηγείται η Βαλένθια, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Έχουμε time out στο Μιλάνο, οπότε δεν θα προλάβουμε. Πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελικό. Να πούμε ακόμα δύο πραγματάκια και μετά παρέα με τα δικά σας μηνύματα όπως πάντα. Να πάμε μέχρι τις 12. Λοιπόν, η Εφές είναι νικήτρια στο παιχνίδι με την Αρμάνη. 76-81 το τελικό, σπουδαία νίκη σε παιχνίδι κορυφής ήταν. Ναι, βεβαίως και ήταν. Άρα σπουδαία νίκη για την Εφές, πλήγμα για την Αρμάνη. Ενώ τρομερό παιχνίδι γίνεται και στη Βαλένθια. 85-84 προηγούνται οι γηπεδούχοι, 1 και 26 πριν από το τέλος. Και εδώ θα γίνει ένας μικρός χαμός. Όπως χαμούλης γίνεται με Ζλάταν, μάθαμε σήμερα ότι εκτός από την Μπολόνια υποτίθεται ότι έχει πάρει προβάδισμα και το Ζαχαρόνι, ότι την Νάπολη παρακολουθεί από μακρινή απόσταση. Η Μίλαν μπήκε δυνατά με Μαλντίνι και Μπόμπαν, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Μίνο Ραϊόλα, από ό,τι μάθαμε, από την Γκατζέτα Ντελο Σπορτ. Και ο Μπόμπαν μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και τον ίδιο τον Ιμπραήμοβιτς, τύπου γύρνα και τα λοιπά. Ο Ιμπραήμοβιτς του είπε θα σου απαντήσω σε δύο εβδομάδες και λέει η Γκαζέτα Ντελο Σπορτ ότι του έχουν κάνει πρόταση για συμβόλαιο 6 μηνών συν ενός χρόνου
6 εκατομμύρια. Το οποίο αν ολοκληρωθεί θα πάρει 6 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εντάξει. Αν ισχύει, λέω εγώ, και δεν πει δυνατά η Νάπολη, θα κλείσει η ιστορία, νομίζω. Όχι. Αν το πήρε τηλέφωνο Μουρίνιο για Τότεναμ, αυτό που το πας. Όχι, είναι ο Κέιν εκεί. Αφού έβαλε βέτο, υποτίθεται ο τέτοιο, δεν μπορεί. Ναι, Κέιν παρόντο δεν μπορεί να πάει, Μπρέμοβιτς. Γιατί δεν μπορεί να πάει. Τη βγάλει με τον Κέιν μέχρι τέλο χρονιά. Δεν πρέπει να έχει και έναν ακόμα. Θα πάει Μπρέμοβιτς να κάθεται στον πάγκο. Όχι, θα βρει τρόπο να του χωρέσει. Τον Κέιν και τον Μπρέμοβιτς μαζί. Βεβαίω. Δύσκολα. Βεβαίω. Ωραίο θα ήταν. Υπέροχο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν, φανταστικό, αλλά δύσκολο. Πρώτη εβδομάδα μπουνιές. Μακάρι. Δεύτερη εβδομάδα κούμφου πάντα. Ναι. Τρίτη εβδομάδα σπάει γραφεία, ω να τα φεύγουν τζαμαρίε και τέτοια. Τέταρτη στο κλουβί. Ναι. Έτσι, ναι. Υπέροχα πράγματα. Λέγοντας για Τότεναμ, ναι, διαβάσαμε σήμερα και τους λόγους της ρήξης. Με τις κάμερες, ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι πάρα πολύ αστείο, έτσι, γιατί. Εντάξει, ναι. Και ταυτόχρονα είναι και απόλυτα πιστευτό. Γιατί μιλάμε για τον Ντάνιελ Λέβη. Δηλαδή του είπε ο Ποτσετίνο, θέλω να βάλουμε κάμερες στο προπονητικό κέντρο προκειμένου να μαγνητοσκοπούνται οι προπονήσεις με σκοπό να υπάρχει καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Το οποίο είναι κλασικό, είναι κοινή πρακτική στις περισσότερες ομάδες, ναι, πρέπει να πω, έτσι. Αλλά ο Τσιφούτης ο Λέβη, Λέβη, πόσο κοστίζει αυτό, 90.000, ξέχνα το. 90.000. Δεν έχω, μάνα μου. Τι θες να φυλακή να πάω. Ούτε ένα βδομαδιάτικο του Χάρι Κέιν, αλλά πολλά είναι. Φυλακή θες να με βάλεις για να βλέπεις την εξέλιξη να πάω φυλακή εγώ. Ο Ποτσετίνο του λέει, εντάξει πρόεδρε, θα τα βάλω εγώ. Όχι. όχι, δεν θα τα βάλω. Είναι δε μαρκή. Δεν γίνεται να αφήσω τον προπονητή να τα βάλω. Αν είναι κάποιο να τα βάλει, θα τα βάλω εγώ. Και εγώ δεν τα βάζω. Λίγο καιρό μετά έρχεται σε συμφωνία η διοίκηση με την Amazon για να γυριστεί ντοκιμαντέρ για τη φετινή πορεία τη ομάδα. Διαλέξα και αυτή τη χρονιά να κάνουν ντοκιμαντέρ η Amazon. Ουρλίδε. Λοιπόν. Ο Ποτσετίνο δεν γούσταρε. Πρώτον, διότι σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εγώ ζήταγα να βάλουμε κάμερες για να κάνουμε δουλειά. Αυτό μας ξεφτιλίζεται. Ναι. Μου έχετε κάμερα στο γραφείο 24 ώρες. Αυτό. Ότι έπρεπε να έχει κάμερα στο γραφείο, βέβαια, θα έφερνε γύρω στα 11 εκατομμύρια ο Παγιώκος στο ταμείο. Οπότε σου λέει, ο Λέβη, τώρα ξέχνα τι είπαμε για τις άλλες κάμερες. Αυτές είναι οι καλές. Οι άλλες δεν ήταν καλές. Δεν ήταν HD οι άλλες. Ναι. Αυτές έχουν εικόνα, αφού κάνεις έτσι το χέρι και νομίζεις το πιάσεις. Κατάλαβες. Του τρέξανε τα σάλια, του λέει. Ναι, βέβαια. Εντάξει, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν νομίζω σοβαρός λόγος. Αλλά εντάξει, είναι ένα πράγμα για να μανουριάσεις. Okay. Λοιπόν. Είναι ένα πράγμα για να μανουριάσεις και είναι ένα πράγμα για να μην στηρίξεις άλλον προπονητή, ας πούμε, τον οποίο, για τον οποίο είσαι στο όριο να το στηρίξω λίγο ακόμα ή όχι. Ναι. Όταν μανουριάζεις και τσακώνεσαι και γίνεται θέμα. Ναι. Λοιπόν. Πρέπει να σου πω. Κώστα και φίλες και φίλοι μας ακούτε, ότι το έγκυρο ESPN έκανε μια έρευνα και ανέδειξε τους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο και τους 10 καλύτερους προπονητές. Ναι. Και τους έβαλε αναθέση. Τωρινούς. Ναι. Τώρα. Λοιπόν, πάμε τερματοφύλακες. Γρήγορα διαβάζω από το 10 και θα σταθούμε στους πρώτους, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Νάνα, Ντεχέα, Γιορίς, Αριθαμπαλάγα, Σέσνη, Νόιερ, Έντερσον, τριάδα είναι Τερστέγγεν, Όμπλακ και Άλισον. Πρώτος. Ναι. Έχουμε κάποια σοβαρή διαφωνία. Εγώ δεν έχω κάποια. Με ξέρεις το νούμερο 6. Όχι, για την τριάδα τώρα. Τα υπόλοιπα, για την τριάδα, ναι. Θα κάνουμε και λίγο πολιτική. Πάμε, δεξιούς μπακ από το 10. Μπισάκα, Αθπιλικουέτα, Τρίπιερ, Κανσέλο, Ντάνι Άλβες, Γουόκερ, Καρβαχάλ και τριάδα Ρικάρντο Περέιρα της Λέστερ, Κίμιχ και Αλεξάνδερ Άρνολτ. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλη κουβέντα. Ναι. Είναι η αλήθεια. Okay, πάμε, ναι, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Ναι, εντάξει, okay. Αριστερή μπακ. Ναι. Ταλιαφίκο, Κολάροφ, Γκριμάλντο, Μεντί, Ντίν, Λούκας Ερνάντες, Αλεξάνδρο και τριάδα Ζόρντι Άλμπα, Αλάμπα και Ρόμπερτσον. Στο ένα. Είναι ο Ρόμπερτσον ο καλύτερος αριστερός μπακ στον κόσμο. Είναι ο Άλμπα ο τρίτος καλύτερος στον κόσμο. Όχι. Ναι. Κεντρική αμυντική. Σκρίνι Αρχιμένεθ Μαρκίνιος, Μπονούτσι Κελίνης Σέρχιο Ράμος, Λαπόρτ. Και τριάδα. Ντελίχτ. Όχι, λέω εγώ. Ακόμα. Κουλιμπαλί και Φαντάικ. Ένα μόνο Λίβερπουλ 4 στα 4. Ναι, Λίβερπουλ έχει 4 στα 4. Ναι. Αμυντική κεντρική χαφ. Το έξω τι ακριβώς τώρα, τι σύστημα είναι αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Σαούλ Βεράτη Ρόντρι. Ναι. Πιάνιτς, Φαμπίνιο, Καζεμίρο, Φερναντίνιο, ναι, και τριάδα Μπουσκέτς,
De Jong και Καντέ. Εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Επιτελική χαφ. Ναι. Μπρούνο Φερνάντες, Μπανέγα. Μπανέγα. Χάβερτς της Λεβερκούζεν. Κόκε, Ποκμπά, Έριξεν, Νταβίτ Σίλβα. Και τριάδα Φαντεμπέκ, Ντε Μπρόινε και Μπερνάρντο Σίλβα. Τρεις στους τέσσερις πρώτους είναι τη City, ρε παιδιά. Όχι. Λέω εγώ, sorry. Εντάξει, okay, sorry. Ναι. Ακραία επιθετική. Έβερτον, Σανέ, Νέρες. Ντι Μαρία, Ρόις, Σον, Σάντσο. Και τριάδα Αζάρ, Μανέ και Στέρλινγκ. Mm. Κάπως πιο normal. Okay. Μου ακούγεται αυτή η δεκάδα. Ναι. Λοιπόν, και επιθετική. Τάντιτς, Ζωάο, Φέλιξ, Νέιμαρ. Ο Μπαμεγιάνγκ, Γκριεσμάν, Φιρμίνο, Σαλάχ. Και τριάδα Εμπαπέ, Κριστιάνο, Μέση. Μάλιστα. Κεντρική okay. επιθετική, περίμενε. Όχι, οκ, okay, λέω για αυτήν. Ναι, 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 ναι. Κεντρική επιθετική. Ναι. Κουαλιαρέλα, Ζλάταν, Λακαζέτ. Ζαπάτα, Καβάνι, Σουάρες, Μπενζεμά. Τριάδα, Λεβαντόφσκι, Κέιν, Αγουέρο. Χουμ. Και προπονητές. Ναι. Σάρι, Μπελμαντί της Εθνικής Αλγερίας. Δεν το έχω. Mm-hmm. Γκαλιάρδο, Αντσελότη, Αλέγκρι. Οι άνεργοι. Σιμεώνε. Κάτσε, ο Αντσελότη απολύθηκε. Ναι. Απολύθηκε, απολύθηκε. Ναι, ναι, ναι. Μήπως απολύθηκε το Μαραντόνα. Εντάξει, ο Μαραντόνα εντάξει, κάνει τα δικά του. Ναι. Όχι, απολύθηκε και το ξαναπήραν πίσω μετά από σαν το ξέρω, ναι, ναι, ναι. Ξέρω, το ξέρω. Όχι, απολύθηκε. Σιμεώνε, Ποτσετίνο, τρίτος άνεργος στη λίστα. Έλα ρε ο ΑΕΔ, δικαιώνεσαι. Ναι. Ο ΑΕΔ εδώ πέρα πρώτη. Ναι. Λοιπόν, και τριάδα είναι Ten Hag, ναι. Pep και Klopp. Μάλιστα. Εντάξει. Πολύ Premier League γενικώς, λέω εγώ. Εντάξει, θα διαβάζω λίγο γρήγορα, θέλει λίγο περισσότερη κουβέντα. Ναι, εντάξει, δεν προλαβαίνουμε, ναι. Λέγοντας για τον Μαραντόνα, λοιπόν, ναι. Η ιστορία είναι ότι ο Μαραντόνα απολύθηκε και μετά από 48 ώρες ξαναγύρισε στην Γυμνάσια Λα Πλάτα. Λοιπόν, ήταν η απόφαση του Προέδρου, έτσι. Μετά κάτι είχαμε εκεί πέρα, κάτι διεργασίες και τα λοιπά, αυτά συζητήσαμε μεταξύ μας και λοιπά και λοιπά. Ο Πρόεδρος Μανουέλ Πελεγκρίνο, ενότητα, πάμε παιδιά γερά, έχουμε εκλογές μπροστά μας, ναι. Μαραντόνα αυτό, εντάξει, ναι, okay, ναι, σαν ναι, προπονητής, ναι. Προσωπικότητα και δεν πάω να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα στο Μαραντόνα και τα λοιπά. Και ξαναφέρουμε πίσω Μαραντόνα 48 ώρες μετά τη λύση συνεργασίας. 22η γυμνάσια της Αργεντινικής Super League με μόλις 10 βαθμούς, θέλω να σου πω. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξη, sorry, εσύ που λες, Σάθερ, μου παρακαλώ, το live 8 και 10, γιατί εκείνη την ώρα μπαίνω σπίτι από τη δουλειά. Sorry, ρε Θοδωρή. 8. Έλα, εσύ, ό,τι ώρα θες. Εντάξει. Εκεί θα είμαστε. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, εκεί θα είμαστε. Εκεί θα είμαστε και μετά το πολύ, πολύ βλέπεις τα 10 λεπτά. Ναι. Μετά το live θα γίνει και βίντεο. Τα βλέπεις μετά. Ναι. Εντάξει. Αλλά sorry, θα ξεκινήσουμε. Ελπίζουμε, δηλαδή, θα ξεκινήσουμε 8. Ναι, έτσι. Είναι, ο σκοπός και ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε 8. Ναι. Να φάω πρώτα και να τη βροντίξω μετά. Ή να τη βροντίξω πρώτα και μετά να φάω. Πρώτα βρότιγμα, μετά φαγητό. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Ναι, γιατί μετά θα πάρει το μαχιά, θα κάνει, δεν θα έχει την ίδια διάθεση. Εδώ θα ξοδέψει και ενέργεια και θα πα για φαΐ. Θα είσαι ωραίο, θα πεινά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μεγάλη αλήθεια από το Γιώζιπ Μίστη. Υπάρχουν τρία στάδια στη ζωή. Να πιστεύει στον Άι Βασίλη, να μην πιστεύει στον Άι Βασίλη, να είσαι ο Άι Βασίλη. Ναι. Οκ. Με τιμή που έχω ρεπό αύριο και ενώ έχω να βγω 10 μέρες, ακύρωσα την έξοδο για να παίξω το καινούριο Football Manager, λέει η Ιεραποστολία Ζωή. Ναι, αν δεν είσαι ο μόνος δίνει, από ό,τι διαβάζω. Ναι. Ναι, αν αυτό σου δίνει χαρά, ναι. Τι να πούμε εμείς. Έλατε. Ο Ριέρα Νάξου λέει, στη συνέχεια της χθεσινής κουβέντας νιώθω την ανάγκη να σας ενημερώσω ότι στην περιοχή της Λευκωσίας υπάρχει το τοπονύμιο Βυζάκια. Συγγνώμη, πώς δεν έχει βγει αυτό στο ίντερνετ. Δεν ξέρω. Να το δούμε. Δηλαδή το κόκλα το έχουμε δει, το βλέπουμε 15 χρόνια με το Ιάσο κείμενο. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή υπάρχει Βυζάκια, ας πούμε, και δεν έχει βγει. Καλά, έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει περιοχή στην Πορτογαλία Κολάρες, που επίσης δεν έχει αποκτήσει την δόξα που πρέπει. Ναι, αλλά και είναι στην Πορτογαλία, στο πορτογαλικό, ας πούμε, Facebook. Ξέρεις, τους ανάμεσα Πορτογάλους μπορεί να είναι πολύ διάσημο. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε, είναι στη Λευκοσία, είναι δίπλα μας. Δηλαδή. Ναι. Sorry κιόλα. Γιαννάκο μου, θέλεις να πάμε ρομαντική εκδρομή στο Παλαμίδι, να ανεβούμε τα 999 σκαλιά και στο τέλος να ξαπλώσω να κάνω το χιλιοστό για πάρτι σου? Αρτούρο, Άγι 40, θα σου κλέψει την καρδιά. Κάποιος λέει δεν απολύθηκε ο Αντσελότη. Έλα μωρέ που δεν απολύθηκε ο Αντσελότη. Απολυμένος είναι και δεν το ξέρει. Μάλιστα. Έλα τώρα. Λοιπόν,
Κουρμπέλι Ντάνς. Ωραία για mail. Σήμερα είναι ώρα για mail. Πριν 20 μέρες είχα προγραμματισμένο ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία, χειρουργικό τμήμα, γνωστού δημόσιο νοσοκομείο για μια αφαίρεση κύστης στην πλάτη. Έχω συμπληρώσει μια ώρα αναμονή στο διάδρομο μαζί με άλλους 10 περίπου ανθρώπους, δεν κουνιέται φίλο. Η ώρα έχει πάει 10 παρά 20 και μια κυρία που έχει ραντεβού στις 8.30 δεν την έχουν φωνάξει ακόμα. Έχει αρχίσει να ταχώνει κανονικά σε γιατρούς, νοσοκόμους, σύστημα υγείας και όποιον άλλο θυμάται. Συμφωνούν μαζί τις δύο άλλες ηλικιωμένες κυρίες, ενώ ένας άλλος τις κοιτάζει και απλώς κουνάει το κεφάλι συγκαταβατικά, λέγοντας συνέχεια έτσι είναι, έτσι είναι. Mm-hmm. Ξαφνικά το πρόσωπό μου φωτίζεται. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία, λέω, να αποδείξω στον γκουρού ότι η γνωστή φράση δεν δουλεύει μόνο σε εφορίες και τράπεζες, αλλά και εδώ στις ουρές του πόνου. Σαν έτοιμος από καιρό, σηκώνω το κεφάλι από το κινητό, κοιτάζω την κυρία που είχε ξεκινήσει το σαματά και της λέω: εκεί μας κατά τις ανιαλίτες. Σταματά, με κοιτάζει για μερικά δευτερόλεπτα και με ρωτάει: εννοείς τους Εβραίους, ε? Όχι τους πολιτικούς μας εννοώ. Αυτή είναι άχρηστη, μου λέει. Οι Εβραίοι κινούν τα νήματα. Δεν προλαβαίνω να συμπληρώσω τίποτα και αρχίζει να λέει για τους Εβραίους, τους Μασόνους, τη νέα τάξη πραγμάτων και τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ που είναι πίσω από όλα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα χέρια μου, δεν ακολουθεί κανείς το συλλογισμό μου και εκείνη συνεχίζει το αντισημιτικό παραλήρημα και μιλάει μόνη της. Ένιωσα ακριβώς όπως εκείνο το βράδυ του Σεπτέμβρη του 10 στο Camp Nou, στην αρχή την έκσταση στον γκολ του Γκοβού και το ξενέρωμα μετά από την πεντάρα που ακολούθησε. Δεν ξαναμίλησα, έσκυψα, φόρεσα τα ακουστικά και έβαλα το live του Sport FM να ακούσω ό,τι απέμενε από τσουβέλα ζαφυρά του. Σε λίγο άλλωστε ξεκινούσε και η αντεπίθεση με Βέργη και Τσούτσικα και ποιος ξέρει πόση ώρα ακόμα θα περίμενα εκεί. Mm-hmm. Λέω Κουρμπέλι Ντάνς. Είδες λοιπόν που είχα δίκιο. Δεν λειτουργεί παντού. Λειτουργεί σε γεμμένες συνθήκες. Α, είναι βυζακιά. Μα, α, okay. Βλάτ Τέβες, του The Rescue. Δεν έχει κυκλοφορήσει γιατί δεν είναι βυζακιά, είναι βυζακιά. Κεφαλαία όμως. Άμα το βλέπεις κεφαλαία. Ναι, σωστό. Ο Χόρχε Πάριος λέει: ισχύει ότι έχουμε να δούμε τέτοιο βρωμόχερο σαν το Φριντέτ από τον αγαπημένο μου Γιάννη Ροδόστογλου? Εγώ θα έλεγα πως είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Γκουρού του έρωτα και εσύ δίπλα μικρό φτερό το Άγγελάκι. Καλησπέρα, λέει ο κάμερα σε μέδο. Έχουμε και λέμε: ναι, το οκτάρι με δεκαρά το χαρακτήρα, 29 ετών όσο κι εγώ. Γνωριστήκαμε πριν 1,5 μήνα. Έχουμε βγει τρεις φορές. Τη δεύτερη έπεσε και ένα ψιλοχαμούρεμα, αλλά την τρίτη μου εξήγησε ότι πριν 2 μήνες χώρισε από μια σχέση που νόμιζε ότι όλα πάνε καλά, ότι είχε βρει το άλλο της μισό κτλ. Όντως όμως μου έκανε σωστή ξύγα ότι είναι καθαρά δικό της θέμα, δεν θέλει να με επιβαρύνει με τα προβλήματά της κτλ. Το θέμα είναι πως χωρίς να είμαι κολλημένος, είναι ψιλοβασανάκι μου συγκεκριμένη και απ' την άλλη λαμβάνω σήματα ότι της αρέσω. Από τον τρόπο που με κοιτάει, από διάφορα τυχαία αγγίγματα, από τον τρόπο που με χαιρέτησε όταν φεύγαμε την τρίτη φορά που τα είπαμε. Αφού εξηγηθήκαμε, της είπα πως δεν θα κάτσω πιστή Πινελόπιντε και καλά να την περιμένω, αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να πατήσω να διακόπτει και να σταματήσει να μου αρέσει. Καταλήξαμε στο ότι θα βγαίνουμε, θα περνάμε καλά και αν είναι και τύχη στην πορεία να βγει κάτι άλλο, έχει καλώς. Και εδώ, παιδιά, θέλω τη βοήθειά σας. Στο μυαλό μου, η καλύτερη κίνηση για να την κερδίσω είναι να κρατήσουμε μια επαφή στα όρια του φιλικού, χωρίς να δίνω δικαιώματα για friend zone. Να μιλάμε 1-2 φορές εβδομάδα με μηνύματα, να πίνουμε και ένα ποτό μια στο τόσο και να περιμένω την έξοδο που θα έρθουμε πιο κοντά. Το ποτό θα χαλαρώσει σαν αναστολές και όλα τα άλλα θα γίνουν μόνα τους. Αν χαθώ, θα φανεί πως έφαγα το χ μου και έκανα την πάπια και πως ίσως ενδιαφερόμουν μόνο για κέρασμα, πράγμα που δεν ισχύει. Τι θα κάνατε εσείς ή τι θα με συμβουλεύατε? Τέλος, το νέτο είναι πραγματικά πανέξυπνο και πολύ ευχάριστο, ίσως από τα πιο έξυπνα νέτα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και με ιντριγκάρει πολύ αυτό. Επίσης είναι και δικηγόρος και όσοι ακούμε Fight Club από την πρώτη εποχή ξέρουμε ότι οι δικηγορίνες έχουν την ταμπέλα της ξινής. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο σε αυτή, απλά παραθέτω έξτρα πληροφορίες. Ναι. Τι λες? Είναι αυτό το δύσκολο το όριο του friend zone να μην μπει, αυτό καταλάβες. Δηλαδή, και αυτό τώρα 1-2 φορές την εβδομάδα, σαν συνταγή γιατρού, δεν γίνεται και αυτό τα μηνύματα 1-2 φορές. Οπότε, άμα σου έρθει η ανάγκη να στείλεις, τι θα πεις? Α, μην το παρεξηγήσει. Να. Και άμα αρχίσει μετά αυτή και το νιώθει το πράγμα πιο οικία, φιλικά και τέτοια, πώς θα το ξεκόψεις? Τέλος πάντων, αφού την έχει έτσι καψουρά, το προσπαθήσει με την ελπίδα στην έξοδο να μπορέσει να παίξει την μπάλα του. Και εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Τι να πω? Τρεις επιλογές για απόψε. Να παστελώσω επίοικος μέτριο νέτο και μετά φαΐ και σοπράνος. Mm-hmm. Δύο. Να πάω για ποτό σε μπαρ, παύλα στέκι, σόλο, που όλο και κάποιον θα βρω μετά, αν δεν ρίξω κανένα νέτ, φαΐ και σπίτι για σοπράνος. Ναι. Τρία, να παραγγείλω πολύ ποιοτικότερο φαγητό σπίτι, να τη βροντίξω όσο περιμένω και μετά σοπράνος. Μ' αρέσει που έχεις κάποιες σταθερές στη ζωή σου. Ρεζουμέ αντικαπνιστικού. Τσαούσης λέει περήφανα για το Θεό από Σέρας. Βαϊμάκη σε φαντάστηκε του Glory Hall το τέρας ή 300 χειρουφιανεύοντες της δεύτερης ημέρας, λέει ο Προβοκάκτορ.
Προβοκάκτορ. Λέγοντας για αντικαπνιστικό μας, έχει στείλει ο Αδάμ το εξής. Λέει αντικαπνιστής, όν, χαίρομαι πολύ αυτό που συμβαίνει. Πρώτον, γιατί οι φίλοι μας καπνιστές άρχισαν να ζορίζονται για κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Εμείς που δεν καπνίζουμε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μυρίζουμε τον καπνό σας. Εδώ βγαίνουν έξω στις Αγγλίες να καπνίσουν. Βγείτε και εσείς στην Ελλάδα, αφού δεν κάνει και κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Πρόστιμο και πάλι πρόστιμο και δεν σας χάλασε καθόλου. Για το τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο είναι προέκταση της έλλειψης σεβασμού γενικά στην ελληνική κοινωνία και τη βασιλεία του παρτακισμού. Επίσης, θα πρότεινα πρόστιμο για αυτούς που βιάζονται να μπουν στο μετρό χωρίς να αφήνουν πρώτα τους υπόλοιπους να βγουν. Αυτούς που οι σκυλιόμενες στέκονται και στις δύο πλευρές, οπότε δεν επιτρέπουμε να χρησιμοποιεί το ένας διάδρομος για αυτούς που βιάζονται. Αυτούς που πέτανε εγώ πακάτω, πρόστιμο στη Μαγιά Κλανιά, προστήματα πολλά για την κακοποίηση των ζώων που είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, προστήματα για τον ρατσισμό, προστήματα σε όσους θεωρούν τη γυναίκα κάτι υποδέστερο εντός της κοινωνίας, προστήματα σε αυτούς που παραβιάζουν καθημερινά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όταν τους πεις κάτι ζωχαδιάζουν κιόλας, γενικά προστήματα στα προστήματα. Δεν είμαι υπέρ των προστημάτων, αλλά δυστυχώς η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια και ειδικά ο Έλληνας. Που και σύμφωνα με αυτό τον Έλληνα, οι κακοί ξένοι που τα κάνουν όλα αυτά και σέβονται είναι ξενέρωτοι, δεν ξέρουν να ζουν και που βέβαια όταν αυτοί ήταν στα δέντρα, εμείς παράγαμε πολιτισμό. Σας έχω νέα πατριώτες μου, η Ελλάδα έδωσε τα φώτα παντού, αλλά μετά κόπηκε το ρεύμα για περίπου 2.000 χρόνια. Οπότε μη χαίρεστε και πολύ. Ο Βλάτ Τέβες μας λέει ότι σήμερα στην Κυπριακή Βουλή κάλεσαν τον πρόεδρο της οργάνωσης παραπληγικών Κύπρου και δεν μπορούσε να ανέβει στο βήμα γιατί δεν υπάρχει πρόνοια στην αίθουσα για ράμπες. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να μπείτε στα social media του Ρουτ Γκούλιτ. Δεν ξέρω αν είναι Facebook ή Instagram. Και αν δείτε τη φωτογραφία που μας έστειλε ο Κυριάκος, η οποία είναι φανταστική, μπαίνει στο πάνθεον των vintage ποδοσφαιρικών φωτογραφιών. Σας λέω μόνο ότι είναι από τα χρόνια της νιώτης τους. Κώστα, πρέπει να έρθεις να τη δεις. Γκούλιτ, Βαν Μπάστεν και Ράικαρτ με παρτά μαγιό. Εντάξει. Είναι φανταστική, έτσι. Τα-τα-ρα-τα-τα-τα. Είναι τα-τα-ρα-τα-τα-τα τελείως. Την έχει δημοσιεύσει ο Ρουτ Γκούλιτ. Μας πει το δημοσίευσε, βάλτε τα στο σετ για αυτά. Σας λέω, είναι στα σώμα του Γκούλιτ. Μπείτε, βρείτε την. Λοιπόν, εντάξει, καταπληκτική. Είναι πραγματικά καταπληκτική. Ο Τιάλ Κάθελ, Τιάλ Τζάχερ, λέει: είμαι ο μόνος που όταν ακούει κάποια παραλλαγή της φράσης να δούμε αν θα μας βγει, το βλέπει σαν το πρώτο χιλιόμετρο στην εθνική οδό του Friend Zone. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έτσι δείχνει. Αλλά μπορεί κάποιος να κάνει την έκπληξη και να βγει από κάποιον παράδρομο από τη λεωφόρο του Friend Zone. Θυμάσαι την ιστορία με το φίλο που είχε βρει την γυναίκα του, νομίζω, είναι το καλό παιδί που είχε παντρευτεί και τον έπιασε. Ναι. Θυμάσαι την ιστορία και ναι, το βιντεοσκόπησε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τη συνέχεια. Μάλιστα. Χουάν Σεμπαστιάν Ντεπών. Ο ξάδερφος ήρθε σπίτι για καφέ χθες το απόγευμα. Το ρώτησα πώς πάει η δουλειά, είπε μια χαρά. Το ρώτησα πώς πάει με τη λεγάμενη. Όλα τέλεια, είπε, τον περίμενε σπίτι με ζεστό φαγητό. Μιλάμε, κοπέλα χαραμίζεται, είναι για Όσκαρ. Του λέω, ξάδερφε, τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι πάντα όπως τα βλέπουμε και θα απογοητευτείς από αυτό που θα μάθεις. Του δείχνω το βίντεο και του λέω, μην είναι ψύχρεμος. Παγώνει, το βλέπει, βρίζει. Του λέω για το φίλο στους Αγίους, το ξαναβλέπει για κανένα δεκάλεπτο αμίλητος και τελικά πετάγεται από τον καναπέ και λέει, πάμε σπίτι μου τώρα. Του λέω, εγώ γιατί να έρθω, και μου λέει, καλύτερα να είσαι εκεί, μην ξεφύγω. Πάμε, με τον μπάσιμο της λέει, ό,τι πινελίκη υπάρχει. Φωνάζει και αυτή γιατί δεν καταλαβαίνει και τότε της δείχνει το βίντεο. Αυτή τότε απαθέστατη κάθεται και του λέει, να σου πω την αλήθεια, θα σε χώριζα έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται να λείπεις 15 μέρες το μήνα. Τρελαίνεται ο ξάδερφος. Της λέει, ξέρεις από την αρχή τι δουλειά κάνω. Λείπω για να μην δουλεύεις εσύ. Το μόνο που αυτή ήταν ναι στην αρχή. Ήταν ναι στην αρχή, ήταν καλά, αλλά πλέον όχι. Σηκώθηκε κύριος και της είπε, μέχρι αύριο να έχεις φύγει από το σπίτι. Και ευτυχώς με γλίτωσαν από σένα. Μάγκες δεν την ένοιαζε καν. Φύγαμε και τον έχω σπίτι μέχρι σήμερα. Κλαίει σαν μικρό παιδί. Τέλος καλό, όλα καλά από ό,τι φαίνεται. Το συγκλονιστικό είναι ότι η απάθειά της εσύ, ότι δεν προσπαθεί να είναι συγγνώμη, ξέρω εγώ, αυτό κάτι, ήταν κάτι που δεν... Τίποτα, δηλαδή, με το που κατάλαβα ότι χάθηκε η παρτίδα, έβγαλε το πραγματικό της πρόσωπο. Εντάξει, αυτό που λες, ξέμπλεξε ο άνθρωπος και ξέμπλεξε... Τελικά ξέμπλεξε. Νωρίς και, τέλος πάντων, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Πάλι καλά. Και νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα καταλάβεις ότι έκανες καλά και θα καταλάβει και εκείνος ότι ευτυχώς που το έκανες τώρα που είναι νωρίς. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Όχι, παιδιά, το live με τις ερωτήσεις δεν θα σκοτώσει λίγο τα ψευδόνυμα που λέει. Γιατί δεν σκοτώσει τα ψευδόνυμα? Όχι, τίποτα δεν θα σκοτώσει. Τι εννοείται? Όχι, όχι, όχι. Τι, δεν μπορείτε να βάζετε το ψευδόνυμό σας επειδή θα έχετε το YouTube-κό σας όνομα? Ποιο είναι ακριβώς το θέμα, γιατί να σκοτώσει τα ψευδόνυμα? Το συμπληρώνεις δίπλα. Ότι έλα, ρε, παιδιά, σιγά, ναι, σιγά τα θέματα. Ο Χόρχε Πάριος λέει: τριάδα Γκούλιτ μου θύμισε Τάσο Πάντο, Αλέκο Τάτσι και Κούσμπα. Ναι. Το μόνο χειρότερο από το να γίνεις Φιλιππινέζα για σερβιέτες είναι να γίνεις fuck buddy που έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα. Περιγράφεις ανδρική ψυχοσύνθεση νέτου. Πρόσεχε μην κλάψεις, λέει ο πιο μας Έντισον Χαϊβάνη. Πάσο Κοκκόν Σκιατάρη λέει: έχω δει Νανά Μούσχουρη στο Ηρώδιο. Γιώργο Κατσαρό στην πλατεία Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη.
Σκέφτομαι να πάω 30 Δεκεμβρίου στη συναυλία Βίκη Λέανδρος και να κλείσω από live για πάντα. Mm-hmm. Ναι, και να το κάνεις αυτό. Πρόσχημη, κατεβάσει γάλα με όλα αυτά όμως. Είναι μια πιθανότητα. Ο χορός είναι η λύση για το φίλο. Ο χορός πάει κάθε friend zone. Υπάρχουν επαφές δικαιολογημένες και σου ξυπνάει την ερωτική διάθεση. Ναι, αλλά ο χορός θέλει δύο. Αν εσύ αρχίζεις τα τρυψίματα και κάπως η άλλη σε κοιτάζει απορριμμένα, παύλα ή βιασμένα, δεν ξέρω. Συγγνώμη, με όλα αυτά. Ναι. Έχασα, συγγνώμη, το Βαλένθια Χίμικη τελείωσε 89-84. Ξεχάσαμε αυτό. Ωραία, ωραία. Εντάξει, τελείωσε 89-84. Εντάξει, το λέμε έστω και στο παρά ένα. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων, λέει ο Λοβέρα στο δεξί. Αυτοί που λένε Euroliga, αυτοί που λένε Ευρωλίγκα και αυτοί που λένε Euroleague. Και δεν υπάρχει κανένας που να τη λέει Ευρωλίγκ. Εντάξει. Ναι. Προφανώς. Προφανώς και δεν υπάρχει. Το mail για εσένα που το ζητάς είναι ράμα για 05 αντιαχού.gr. Ναι. Θέλει να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με τις κυλαιόμενες στο μετρό, με τους βιαστικούλιδες κτλ. Να το στείλεις να διαβαστεί μία τις επόμενες ημέρες. Ναι, παιδιά, να τα κάνετε. Φεύγουμε. Ναι, μάλιστα, κύριε Χάρη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο Fight Club είναι Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως. Από Δευτέρα. Κανονικό. Τη Δευτέρα συντονιζόμαστε για το live της Τρίτης. Δεν ξεχνιόμαστε. Βεβαίως. Καλό βράδυ σε όλους. Yeah.